ταξικά χρησιμότητα σαν τον δούλων αυτού, Κωνσταντίνου Ιωάννου και Μαρίκα, ενσχυλέ δικαίω τάξη, εντόπι Αβράμου να πάψει και με τα δικαίωση να θυμίσει σημάδι λύσο και φυλάχνο. Όσο βαδίνε ιό και αγίο πνεύμα τη ιό, Θεό η μόνο κατάσταση σάδι, και τα σοβίνα λύσα στο με πεδημένο, αυτό και τα σφίγα στο δούλο σου σώτερα να παψώ. Αιώνας των αιώνων να μείνει, μόνο η αμή και άφραντος παρθένος, είτε αιώνας πάντος γης άσαμ. Έκλεβε υπέρ τους όλους τη δύνε και συγχωρηθήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλαιός σου δεόμεθα σε πάγουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα είπα να πάψεω στο ψυχό των κυκλημένων δούλων του Θεού Κωνσταντίνου, Ιωάννου και Μαρίκας και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτή, πάμπνη με λιμά ετουσιώτε και ακούσιον. Εκπροσωπώντας ως αρχηγός του ελληνικού στόλου σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τις ελληνικές άνθρωπες δυνάμεις και το πολεμικό ναυτικό, επιτρέψτε μου στη μνήμη του Κωνσταντίνου να πω δύο λόγια. Υπάρχουν στιγμές που τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματα της καρδιάς. Υπάρχουν στιγμές που η μνήμη αγαπημένων προσώπων ξεπερνά κάθε ανθρώπινη σκέψη. Μια τέτοια στιγμή είναι αυτή στην οποία καλούμαστε να αποδώσουμε δίκαιο φόρο αιώνιας ευγνωμοσύνης σε αυτόν που επιτέλεσε το υπέρτατο χρέος προς την πατρίδα, στον ήρωα υποπλήρχο Κωνσταντίνο Πανανά. Γιατί η απώλεια της ζωής του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος αποτελεί πράξη ηρωισμού. Εντιμότητα, συνείδηση, ηρωική διάθεση, σεβασμός, ανιδιοτέλεια, αξιοπρέπεια και αγάπη είναι μερικές από τις ειδικές αξίες του Κωνσταντίνου και θα παραμείνουν αεξίτηλες να τον χαρακτηρίσουν στο πέρασμα των χρόνων ακόμη και μετά από εμάς. Η λέξη θρήνος δεν αρμόζει σήμερα. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη ενός άνδρα, ο οποίος άνοιξε για πάντα τα φτερά του και θα αποτελεί φάρο συνειδήσεως για τον καθένα από εμάς. Εσείς οι δικοί του άνθρωποι, εμείς οι συνάδελφοί του, αλλά και το πολεμικό ναυτικό, απόλυσε στην ίσο κύναρο τα ξημερώματα της 11ης Φεβρουαρίου του 2016 ένα γενναίο άνδρα, ο οποίος θα ζει για πάντα στις καρδιές μας. Σε αυτό το σημείο, επιτρέψτε μου να αναφέρω την τόσο σκληρή κάποιες φορές, αλλά συνάμα αληθινή διαπίστωση ότι η ζωή συνεχίζεται και ο Κωνσταντίνος το απέδειξε αυτό, καθώς άφησε μια ανεκτήμητη παρακαταθήκη. Τη συνέχεια του, τα δημιουργήματά του, τα παιδιά του. Οφείλουμε όλοι μας, τόσο απέναντι στον ήρωα Κωνσταντίνο, όσο και στους απογόνους του, να συνεχίσουμε με δύναμη ψυχής και στο τέλος να πετύχουμε. Με τη βοήθεια του Θεού, όλοι μας θα προχωρήσουμε μπροστά για να θυμόμαστε πάντα τον άξιο υπερασπιστή των ελληνικών θαλασσών. Θα κλείσω το σημερινό μνημόσυνο με τη φράση του μεγάλου αρχηγού φιλοσόφου Πλάτωνα. Μητρώστε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων, τιμιότερων εστίν πατρίς. Και σεμνότερων και αγιότερων και εμμίζων η μοίρα και παραθεής και παρανθρώπης της νουν έχωση. Από τη μητέρα και τον πατέρα και από τους άλλους προγόνους η πατρίδα είναι πράγμα πολυτιμότερο και σεβαστότερο και αγιότερο και ανώτερο και κατά τη γνώμη των Θεών και κατά τη γνώμη των ανθρώπων που έχουν φρόνηση. Επειδή πάντα υπάρχει ελπίδα, επιτρέψτε μου να αναφέρω μια σύγχρονη ιστορία ελπίδας. Κάπου δεκαετία του 1970, ένας Έλληνας πιλότος πολεμικής αεροπορίας
προσπαθεί να προσγειώσει το αεροσκάφος του στην Κρήτη, στην 115 πτέρυγα μάχης. Το αεροσκάφος του είναι μπερδεμένο με σηματόσχημα, γιατί έσαιρε ένα ανεμούριο για να κάνουν πειρά τα πλοία. Δεν ήθελε να το εγκαταλείψει, ήθελε να σώσει το αεροσκάφος και το υλικό που έσαιρε μαζί του. Και στην προσπάθειά του, το αεροσκάφος συντρίβεται και χάνει τη ζωή του. Και αφήνει ένα παιδί, τον 8χρονο Θεμιστοκλή, ο οποίος μεγάλωσε στα 18 του χρόνια, μπήκε σχολή κάρο, έγινε πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, όργωσε τους ουρανούς του Αιγαίου, με το F-16 του και σήμερα είναι υποπτέραρχος και υπηρετεί την πατρίδα. Με αυτή την ελπίδα θα κλείσω. Αιωνία σου, η μνήμη ήρωα Κωνσταντίνου.